Καυτό αναμένεται το επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου για την ελληνική αστυνομία, καθώς εκτός των ελέγχων για την τήρηση των μέτρων υπάρχει και ο επιπρόσθετος πονοκέφαλος για προγραμματισμένες και μη συγκεντρώσεις αντιεξουσιαστών και άλλων εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων. Ο προβληματισμός αυτός αναπτύχθηκε σε σύσκεψη των ανώτερων αξιωματικών της Ελλάς και στην Αχαΐα, ενώ διατυπώθηκαν και προτάσεις για την αντιμετώπιση τους. Τα πρώτα ανησυχητικά δείγματα εμφανίστηκαν το Σάββατο με τη συγκέντρωση που επιχείρησε ομάδα νεαρών ατόμων με πρόσχημα τη διαμαρτυρία κατά του lockdown. Η αστυνομία ήταν σε πλήρη επιφυλακή προκειμένου να αποτρέψει τα σχέδιά τους, ενώ έγιναν και 9 προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Ελλάς, οι συγκεντρώσεις ενδέχεται να είναι επαναλαμβανόμενες για διάφορες αιτίες. Τέσσερις δημιουργίες ΜΑΤ εμπόδισαν και κυνήγησαν αντιεξουσιαστές που είχαν συγκεντρωθεί στο χώρο επί τα πρόσωπα στην Οδό Πατρέως. Οι αστυνομικοί έκαναν ανέφοδο, χώρισαν τους αντιεξουσιαστές στη μέση. Μία ομάδα κλείστηκε μέσα στο κτίριο, ενώ μία άλλη ακινητοποιήθηκε έξω από τον Ηρώνα Παντανάσης. Ακολούθησαν σκηνές έντασης, ενώ μία δημιουργία είχε εγκλωβίσει περίπου 8 αντιεξουσιαστές μέσα στον ενοικιαζόμενο χώρο της πολυκατοικίας στην Οδό Πατρέως. Κάποια στιγμή στην Οδό Παντανάσης ζήτησαν ταυτότητες από τους νεαρούς και όταν εκείνοι αρνήθηκαν έγινε έφοδος και είχαμε συνολικά και στην Πατρέως και στην Παντανάσης 8 προσαγωγές. Αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο μέχρι τις 9 το βράδυ. Νωρίτερα, δημιουργίες ΜΑΤ είχαν αποκλείσει και την πλατεία Ολγάς. Σύμφωνα με τον δικηγόρο των αντιεξουσιαστών, υπήρξε και ένας τραυματίας, ο οποίος φαίνεται σε φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα. Στο σημείο και ειδικότερα στην πλατεία Παντανάσης βρέθηκαν αργότερα άλλοι 40 περίπου αντιεξουσιαστές. Υπήρχε και πάλι ένταση με αστυνομικούς. Με εντολή εισαγγελέα, οι 8 προσαχθέντες αφέθησαν ελεύθεροι, ενώ η δημιουργία απεχώρησε και έτσι οι αντιεξουσιαστές βγήκαν από το χώρο.